Ιντερνετ. Και σήμερα έχουμε βιντεάρα. Όπως σας είχα πει και στα προηγούμενα βίντεο, βασικά πριν δύο βίντεο, επιτέλους έχουμε το cheat engine. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουμε πειράματα. Είδα ότι το βίντεο με τα Wonder Kids το σπάσατε. Είχαμε καιρό να κάνουμε τόσο ωραία νούμερα στο YouTube και μπήκαμε και 25 στα trendings. Ευχαριστώ full γι' αυτό, γιατί φαίνεται ότι στηρίζετε πάλι τα πειράματά μου. Άρα σήμερα είπα να κάνουμε το δεύτερό μας rewind για το FIFA 22. Επιτέλους ξανά rewind, θέλατε να το δείτε και πάρτε το λοιπόν. Εντάξει, βασικά rewind αλλά με προχώρημα καριέρας. Συνέχεια βασικά καριέρας, να μιλήσουμε και ελληνικά. Γράψτε μου κι εσείς κάτω στα σχόλια ποιον άλλον παίκτη θα θέλατε να δείτε σε rewind του FIFA 22. Γιατί από εδώ και πέρα, να ξέρετε, ξεκινάνε τα insane βίντεό μας. Πέδρι τον έχετε δει και στο career που κάνουμε στα live-άκια μας, το τρόβο με την Μπαρτσελόνα. Έχει τρελό potential και μπορεί να γίνει ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Για να δούμε ο Πέδρι μέσα σε 5 σεζόν τι μπορεί να κάνει και σε ποια ομάδα θα καταλήξει. Ο Πέδρι ξεκινάει στην Μπαρτσελόνα, όπως όλοι ξέρετε. Γενικά φέτος έχω βαρεθεί να βλέπω Μπαρτσελόνα. Είχαμε τον Φάτι στην AFC. Έχουμε το career της Μπάρτσα στα live stream που κάνουμε στο τρόβο. Έχουμε και τώρα το rewind με τον Πέδρι. Αυτή την ομάδα την έχω μάθει πλέον καλύτερα και από τη Real. Ο, δεν έχει και γήπεδο η Μπάρτσα και πρέπει να κάνω τώρα δικό μου. Το καλύτερο γήπεδο θα πάρω, ρε. Λοιπόν, πριν πάμε και στο βίντεο, να πω να κάνετε ένα follow στο Instagram, γιατί δεν σας το λέω πολύ συχνά τελευταία. Να φτάσουμε και εκεί τους 10.000 followers επιτέλους. Επίσης το Instagram είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ενημερώνω full για τη ζωή μου και μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα που υπάρχουν στο κανάλι. Και έχω αναλυτικά και το πρόγραμμα του τρόβο εκεί πέρα για το κάθε πότε κάνω streams. Θα έχουμε κάποιες αλλαγές για την επόμενη εβδομάδα, οπότε τσεκάρετε το, είναι full σημαντικό. Λοιπόν, ο Πέδρι είναι βασικός στην Μπαρτσελόνα, έχει 81 rating. Στην πρώτη σεζόν έχει 91 potential. Όσο για το, θα με ρωτήσετε σίγουρα άμα θα υπάρξουν 10 σεζόν player rewind. Αν το σπάσετε αυτό το βίντεο με likes και το φτάσουμε 3,5k like, ίσως δούμε σύντομα 10 σεζόν rewind. Πάμε να βάλουμε ένα development plan στον Πέδρι. Βλέπω έχουν αλλάξει και τις φάτσες των παικτών εδώ πέρα. Και θα του βάλουμε, βλέπουμε έχει 18 εβδομάδες στο box to box, το ball winning midfielder και το central midfielder. Θα του βάλουμε ένα box to box που μου αρέσει και εμένα, να ανέβει και το shooting του. Να είναι γενικά all around παίκτη. Για πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη σεζόν στην ομάδα της Μπαρτσελόνα. Πόσο ωραίο να βλέπεις το 99 rating εκεί πάνω. Πόσο ωραίο θέαμα. Μάλιστα. Τελειώσαμε την πρώτη σεζόν του Πέδρι. Για να δούμε λίγο τι έκανε με την Μπαρτσελόνα. Αν θυμάστε καλά στα rewind, γιατί μπορείτε να έχετε ξεχάσει κιόλας τόσο καιρό που έχετε να δείτε. Μετράμε τίτλους, μετράμε assist, μετράμε goal. Κι άλλο μετράμε. Rating και potential. Πόσο χρονών είναι εννοείται? Ξεκίνησε 18 ο Πέδρι. Η Μπάρτσα στην La Liga θα βγει έκτη. Η voice crack ήταν αυτό στο μεταξύ. Villarreal πρώτη. FIFA 22 παίζουμε, ρε μαλάκες. Τι περίεργα σκηνικά είναι αυτά τώρα εδώ. Άιντε, και η Real Sociedad όπως πάντα γίνεται ομαδάρα μετά από 2-3 χρόνια. Πάμε λίγο Super Cup. Super Cup δεν ήμασταν καν. Ήμασταν και χάσαμε από τη Real στα πέναλτι. Καλά ξεκίνησε αυτό. Κύπελο Ισπανίας. Ούτε αυτό, οι Αλαβές πήγε στον τελικό. Αμάρε φίλε, πού αποκλειστήκαμε εδώ? Από τη Σεβίλη στους 16. Και πάμε και στο Champions League που δεν κόβω ούτε αυτό να το πήραμε. Θα βγούμε δεύτερη στα groups. Θα πάμε round of 16. 3-2 θα μας νικήσει η Liverpool, αλλά το παλέψαμε. Και νικήσαμε και με στο Anfield. Και θα το πάρει η Bayern νικώντας στον τελικό την Liverpool. Κακό ξεκίνημα σε θέμα τίτλων. Άτιτλος ο Πέδρι στην πρώτη του σεζόν. Πάμε λίγο πρωτού δούμε το rating του και τα stats του, να δούμε λίγο τι παίκτες έχει η Villarreal, γιατί έχω πάθει ένα σοκ τώρα. Ραούλ Αλμπιόλ στο CB, ναι, Καπουέ ήδη πήρε τον Οριέρ εδώ, αλλά οκ, ξέρω εγώ. Αν σας πω ότι δεν έχει κάτι καινούριο, what the fuck, τι γίνεται εδώ. Τζέλσον Μάρτινς πήρε. Έχει τον Τζέραρ Μορένο και τον Παρέχο που είναι οι καλύτεροι τους παίκτες. Τον Πίτσι πήρε εδώ. Πάω τώρα που τον είχε. Ναι, δεν έχει πάρει καν σημαντικό παίκτη. Λοιπόν, ο Πέδρι φέτος θα πάρει συν 4 rating, βλέπουμε. Θα πάει στο 85, άρα πήρε συν 4 από την πέρσι. 43 match, θα βάλει 6 γκολάκια και θα βγάλει 7 assist. Δεν ξέρω αν ήταν full βασικός, για να δω λίγο. Ναι, ήταν στους βασικούς κεντρικούς, αυτός και ο De Jong. Πάμε δεύτερη σεζόν να δούμε αν θα το ζητήσει καμία ομάδα καλή. Γιατί στην Μπάρτσα βλέπετε ότι αρχίζει και καταστρέφεται σιγά σιγά. Δεν γίνεται να κάτσουμε πολύ Μπάρτσα. Το γυρίσει και ο Πιάνιτς, το μεγαλύτερο παλτό. Εννοώ, πολύ καλό παίκτη. Το ζητάει Real τώρα. Ο εχθρός, ξέρω εγώ, rival. Entry release close met. Όπα ρε, έχουμε και δύο release close. Από ποιους? Από Manchester United και από Paris. Πάρα, θα το προχωρήσω λίγο και θα καταλήξει η United ή Paris. Πέδρι sold. Πουλήθηκες? Προτιμώ Paris να είναι πάλι συμπαίκτης με το Messi. Και ναι, πουλήθηκε Paris.
Paris Saint-Germain, ο Πέδρη, για την δεύτερη του σεζόν πάει στη League One για να ξαναγίνει συμπαίκτης μαζί με τον παλιό του συμπαίκτη Lionel Messi. Θες εδώ, μπρος τζομπ, οπ, Παρί. Πόσο απλά είναι πλέον τα πράγματα, ρε φίλε. Στο προηγούμενο επεισόδιο, αν θυμάστε, εκεί με τον Vinicius κάναμε 1000 πράγματα για να καταφέρουμε να είμαστε στην ίδια ομάδα. Βλέπω δεν είναι στο βασικό σχήμα ο Πέδρη. Μέση παρέμεινε 92, Μόνο ένα rating έπεσε. Πέδρη, για πες λίγο βασικός εδώ στον Γκέγκε να δω κάτι. Αλεξανδρόπουλο, ωραία, μεταγραφάρα έκλεισε η Παρί εδώ. Ακριβώς οι ίδιοι παίκτες, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Απλά έβαλε το Πέδρη βασικό. Εντάξει, με αυτή την ομάδα πιστεύω τίτλους πρέπει να πάρουμε. Έστω πρωτάθλημα κύπελο, αν όχι τσουλού, είναι too easy. Δεν θα το δεχτώ αν δεν πάρω πρωτάθλημα κύπελο. 91 potential. Παρέμεινε το potential του Πέδρη και τη δεύτερη σεζόν. 6 εβδομάδες, ball winning midfielder. Είναι το λιγότερο. Όλα τα υπόλοιπα θέλουν 7. Άρα θα του βάλουμε αυτό να ανέβει και το defending του, γιατί είναι λίγο χαμηλό κι αυτό. Πάμε κατευθείαν στα διαδικαστικά. Γιατί League One το θεωρώ δεδομένο ότι την πήραμε. Αναγιά σου. Πρώτη Παρί, πρώτος τίτλος του Πέδρη. Τότε μεταξύ το κύπελο, στα προηγούμενα FIFA δεν είχε τα δικαιώματα η... το γαλλικό πρωτάθλημα και δεν καταλάβαινα ποτέ τι είναι. Τώρα ξέρω ότι είναι το Super Cup Γαλλίας. Το πάρουμε κι αυτό, θα το μετρήσω σαν τίτλο. Απλά νομίζω παλιά μπάγκαρε και όταν έφερνε ισοπαλία δεν έδειχνε ποιος το έπαιρνε. Κύπελο Γαλλίας. Ρεμς με Στρασβούργο στον τελικό. Άιντε, round of 32 χάσαμε. Από την Κλέρμον, εντάξει, δεν πειράζει. Το τσουλό όμως πρέπει να το πάρουμε. Πρώτη στον όμιλο. Εντάξει, είχαμε και εύκολο όμιλο. Έλα πάλι στους 16, αποκλειστήκαμε από τη Σεβίλη, ρε φίλε. Πώς χάνουμε, δες εδώ. Νικήσαμε στο προηγούμενο match 3-2 και σε αυτό χάσαμε 1-3. Το πήρε πάλι City. Η Liverpool έγινε loser pool. Σε αυτό το rewind. Έχει πάει δύο συνεχόμενους τελικούς και τους έχασα και τους δύο. Πάμε τώρα να δούμε τα stats. Κατάφερε έστω να πάρει δύο τίτλους. Κάτι είναι γι' αυτό. Στοιχηματίζω 88. 89 ο Πέδρη. Θα με διαψεύσει και θα πάει παραπάνω ο Πέδρη. Είναι δυσαρεστημένος με την ομάδα και έχει και μέτριο sharpness. Ο Ράμος 81. Πω. Πάλι συν 4 πήρε ο Πέδρη. Αν τον πάμε 99 μέσα σε 5 σεζόν, πόσο κρατάν. Όπα, έχουμε αζάρ. Τι ήρθε ο αζάρ στην Παρί. Είχαμε αζάρ, δεν το ήξερα. 45 μάτσο Πέδρη, 7 γκολ. Και 10 assist. Τι κάνει παράπονα ότι δεν παίζει, ρε φίλε, γιατί έχει κακό sharpness. Έκτος, ξέρω εγώ, στις συμμετοχές. Για τρεις συμμετοχές, ξέρω εγώ, δεν είναι πρώτος. Έτσι πάλι έκανε ωραία σεζόν, με 21 γκολ και 11 assist. Καλύτερη σεζόν από την προηγούμενη. Για να δούμε στην τρίτη αν θα καταλήξει σε κάποια άλλη ομάδα. Εγώ λέω να τον γυρίσουμε από όλα τα πρωταθλήματα. Να πήγε La Liga, πήγε League One. Να το δούμε και μια Premier League, γιατί όχι. Κάτω το Πέδρη transfer offer. Η Μπάρτσα πάλι. Όχι πάλι πίσω στην Μπάρτσα, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει. Άμα ήταν να γυρίσουμε πιο μετά, ναι, ρε φίλε. Αλλά τώρα είναι πολύ νωρίς. Τι μία σεζόν έκατσε στην Παρί. Έλα, έλα, reject. Καταρχήν παίζει να έχει διαλυθεί λίγο η Μπάρτσα κιόλας. Γιατί μέχρι να τον διώξουμε το Πέδρη, όλοι έχαναν ratings, δεν αγοράζαμε παίκτες. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Α, το Πέδρη transfer offer. Κι άλλο. Από ποιον? Αποληψία. Ανταλλαγή με Σομποσλάι. Με χαλάει και μία Bundesliga. Και θα πάμε και σε μία challenging ομάδα. Γιατί σίγουρα δεν είναι το φαβορί στην Bundesliga. Είναι μία ομάδα που έχει ανταγωνιστεί την Bayern. Αν καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα, θα είναι πολύ καλό. Μ' αρέσει. Και πάμε να δούμε αν θα δεχθούν. Μποσλάι offer, accepted μου γράφει εδώ. Είμαστε good. Accept. Ωραία. Έφυγε ο Πέδρη τώρα, τι έγινε. Έφυγε, ναι. Πες μου ότι είναι τσουλού μόνο, μη μου πεις ότι δεν είναι τσουλού. Ω, τι ωραία μπάλα που έχει η Bundesliga. Πες να άλλαξε, δεν νομίζω να ήταν αυτή πριν. Μπήκε καινούργια update στο FIFA και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Από όσο είδα, νομίζω είναι μέσα στο Champions League. Για πάμε να βάλουμε τον Πέδρη στην ομάδα. Άμπλ Χαϊντάρα. Σιγά τους παίκτες τώρα, ρε φίλε. Έχει ερωτηματικό εδώ, οπότε θα τον κάνουμε CM. Για να μην μας κάνει προβλήματα. Για να δούμε λίγο την ομάδα της κιόλας. Έχει Forsberg, βλέπω εδώ. Ο και Ρόιζ έχει. Θα μπει ο Ρόιζερ μπρος στο Forsberg. Ποιος Forsberg τώρα? Όλμο, Εγκουκού, Striker, Αμπαμεγιάνγκ, Αντρέ Σίλβα. Θα βάλω Αμπαμεγιάνγκ έτσι επειδή μπορώ. Το CDM έχει τον Adams που θα μπορέσει να μπει στο Χαϊντάρα. Κάπα πήρε δεξιμπακ, βλέπω. Ζαγκαντού με Σίμακαν στο CB. Πήρε και το Σογιούγκου. Τι μα λέει, κάνει ρε Σογιούγκου. Αριστερό back. Ω, να το Σβάρντιολ. Θα βάλουμε το Σβάρντιολ εδώ που είναι πολύ καλό παίκτη. Και αριστερά τον Αρχελίνο. Είναι ωραία ομάδα. Και νομίζω μπορεί να την ανταγωνιστεί την Bayern. Αλλά ακόμα και μια τετράδα να βγούμε δεν θα με χαλάσει. Α, βλέπουμε πλέον θέλει λίγο περισσότερες εβδομάδες για να ανέβει το rating του Πέδρη. Και τις λιγότερες τις θέλει στο Playmaker πια. Βλέπουμε ότι το defending του ανέβηκε αρκετά. Αυτό δίνει αρκετό passing. Το οποίο το χρειάζεται ένα CM. Εντάξει, δεν έχει και κακό. Αλλά με αυτό θα ανέβει full. Ανεβάζει λίγο το long shot, το stamina του είναι 99, οπότε δεν χρειάζεται να ανεβάσει κι άλλο. Και πάει και 5 το weak foot. Άρα θα έχει 4 skill move, 5 weak foot. Πάρα πολύ σημαντικό. Γκρέι είναι το γραφικό της Bundesliga. Θυμάμαι που ήταν κόκκινο. Δεν μου αρέσει έτσι. Να είμαστε λοιπόν και season 3. Το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην Bundesliga, γιατί είμαστε στη Λειψία. Αν είμαστε στην Bayern, δεν θα το έλεγα αυτό. Έχω ένα καλό προαίσθημα. Και θα το πάρουμε ρε το πρωτάθλημα. Θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Έτσι Bayern.
θα πονάς. Έτσι, το είπα, σας το πω, έχω ένα καλό προαίσθημα ότι ο Πέδρη θα καταφέρει να τον πάρει. Για να δούμε λίγο και στα υπόλοιπα τι έγινε. Κύπελο Γερμανίας. Το πάρει Νιρεμβέργη, μάλιστα, που χάσαμε εμείς το κύπελο. Δεν βλέπω καν στα quarter finals να είμαστε. Χάσαμε στα penalty από τη Hoffenheim. Καλά πήγε αυτό. Super Cup Γερμανίας. Το πήραμε το Super Cup Γερμανίας. Ήμασταν μέσα. Άρα αυτό σημαίνει ότι η Λειψία πέρσι πήρε ή κύπελο ή πρωτάθλημα. I don't know. Τέταρτος τίτλος του Πέδρη. Και πάμε και στο Champions League, όπου ήμασταν μέσα που είδα. Και θα νικήσουμε από τα groups. Μην χάσουμε πάλι round of 16. Θα είναι τρίτη σερή φορά. Πάλι αποκλειστήκαμε round of 16. Αν είναι δυνατόν. Τρίτη συνεχόμενη φορά από τη Real Madrid 2-3. Πάλι ήμασταν close, κάθε φορά είμαστε full close. Και θα το πάρει κιόλας η Real. Τελικό με τη Σεβίλη, ισπανικός τελικός. Η Liverpool αυτή τη φορά. Τι έκανε, θέλω να δω λίγο. Α, ούτε quarter finals πήγε αυτή τη φορά η Liverpool. Πού είναι ρε η Liverpool? Άιντε! Πέρσι τελικό τώρα ούτε καν πέρασε από τα groups. Πού είναι ρε η Liverpool, τι έπαθε ρε? Διαλύθηκε σαν οργανισμός. Τι τσουλού μπήκε ρε η Liverpool? Ο Πάκο εντωμεταξύ πέρασε από την Ίντερ. Άιντε, ό,τι να είναι. Πού είναι ρε μπαλάκ, ούτε Europa είναι. Αν άτε, Europa είναι, έχασε στους 8. Ο Πάκο εντωμεταξύ πήγε στους 8. Ο Πάκο έχει καλή ομάδα στο career στο FIFA 22. Βλέπω φτάνει συχνά πυκνά μακριά. Για να δούμε όμως ο Πέδρη πόσο rating έφτασε φέτος. Εγώ έδωσα prediction για 91. Και θα είναι 91 όντως. Συν 2 από πέρσι, εντάξει, από εδώ και πέρα λογικό να ανεβαίνει πιο δύσκολα το rating του. Στάσεις του πλέον είναι πάρα πολύ all around παίκτης και πραγματικά είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Πέδρη, σε 44 ματσάκια θα βάλει μόνο ένα γκολ αυτή τη φορά, γιατί εντάξει έπαιζε και σαν CDM ο ρόλος του, αλλά θα βγάλει τις 11 assist του. Τρίτος με περισσότερες συμμετοχές. Βασικά είχε ίδιες με τον Κουλάση και τον Κάπα, αλλά τον έχει σαν τρίτο. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον επειδή έχει χειρότερα stats. Αμυντικά φέτος ήταν καλύτερος ο Πέδρη, επιθετικά. Εντάξει, δημιούργησε τις assist, αλλά γκολ μόνο ένα έβαλε. Πάμε για τέταρτη σεζόν. Όσο πάει, φτάνουμε στο τέλος και ο Πέδρη θέλει άλλα 8 rating για να φτάσει στο 99. Δύσκολο πράγμα, αλλά ένα 95 πιστεύω μπορεί να το φτάσει. Νομίζω τώρα στην τέταρτη σεζόν ήρθε ο καιρός να τον δούμε και λίγο Premier League, έτσι. Δεν γίνεται τώρα να κάνουμε rewind χωρίς να δούμε και λίγο Premier League. Να το, κατευθείαν. Πέδρη transfer offer. City! Manchester City! Ακριβώς αυτό που θέλαμε. Ταιριάζει και πάρα πολύ στο στυλ του Guardiola. Χαχα, τι λέω. Εγώ θα είμαι προπονητής προφανώς. Ποιος Guardiola? Και είναι swap deal. Με ποιον είναι swap deal, για να δω. Με τον Bernardo Silva. Εγώ πατάω accept πάντως. Το challenge πάντως με τη Λειψία το πετύχαμε. Τώρα έμεινε να πετύχουμε να πάρουμε και μια Premier League. Εντάξει, το τσουλού βέβαια θα είναι το καλύτερο challenge, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο. Στον ζητάει και η Real, βλέπουμε. Όπα Real, κάπου όπα. Στον εχθρό μου θα έρθω. Καλύτερα να πάω Las Palmas, όπου ξεκίνησα κιόλας. Pedri sold. Για να δούμε λίγο. Τι νέο έχει φέτος αυτή η ομάδα. Εντάξει, ο Πέδρη δύσκολα μη δεν παίζει βασικός με 91 rating. Ναι, τον έχει ήδη βασικό, χωρίς καν να τον βάλω εγώ. Έχει ένα σύστημα με τον Φόντεν να είναι σε ψεύτικο εννιάρι και ρίτσα στις αλλαγές. Η City, αν προσέξετε, το FIFA 22 σε κάθε career αγοράζει Ριτσάρλισον. Το έχω παρατηρήσει και δεν ξέρω γιατί γίνεται. Έχει και τον Γκρίλις εδώ όπου θα μπει ο Sterling. Τριπιέρ δεξί μπάκα έχει αγοράσει. Ρούμπεν Δίας που πήγε 91. Θα βάλουμε τον πόρο στον Τριπιέρ. Έχει κάνει κάποιες αλλαγές δυνατές. Φέτος θέλω να κάνει την καλύτερη του σεζόν. Πέδρη, φέτος σε θέλω full δυνατό. Είσαι 21 χρονών, πλέον έχεις κάποιες εμπειρίες. Μπορείς να αποδείξεις πολλά πράγματα φέτος. Σιγά σιγά αρχίζουν, ανεβαίνουν οι εβδομάδες και 115 είναι λιγότερες. Θα του βάλουμε για άλλη μια φορά box to box, μόνο και μόνο για να ανέβει το finishing και το attacking position. Και το pace βασικά. Άλλη μια σεζόν θα φτάσει στο τέλος της και έχουμε την Premier League όπου θα την πάρουμε. Σίγουρα. Πέρασε η United. Όλε προπονητή. Χωρίς ντροπή. Δεν ξέρω αν έχει και Cristiano Ronaldo αυτή τη σεζόν. Δεν το δέχομαι να χάσουμε το πρωτάθλημα. Δεύτερη λέει. Liverpool πάλι πέμπτη εν τω μεταξύ. Πώς γίνεται η Liverpool από εκεί που κυνηγούσε τσουλού δύο χρονιές να μπαίνει με το ζόρι Ευρώπη? Δεν ξέρω. Community Shield ήμασταν μέσα. Ήμασταν μέσα και το πήραμε το Community Shield. Πήγαμε στους 5 τίτλους. Έχω χάσει λίγο το μέτρημα με τους τίτλους. Δεν θυμάμαι πόσο είμαστε. FA Cup. Το πήρε full up τελικό με Bournemouth. Τι βλέπουμε, ρε. Α, δείτε ημιτελικό FA Cup. Όλα τα μεγάλα ονόματα μέσα. Okay, και στους 8 από ό,τι βλέπουμε. Μάλλον δεν κατέβηκαν οι καλές οι ομάδες. Χάσαμε εμείς από την Bournemouth λέει 3-4. Μείνουμε άτιτλοι με City. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας πραγματικά. Carabao Cup πήρε Chelsea. Εμείς χάσαμε από την United 4-5 λέει. Αν είναι δυνατόν. Όχι, φάγαμε spoil. Πάγαμε spoil ρε φίλε, πάτησα μαλακία. Liverpool πήρε τσουλού λέει. Που χάσαμε εμείς τον ημιτελικό, χάσαμε από την Παρί. Από την παλιά μου ομάδα. Την παλιά ομάδα του Πέδρη, βασικά, όχι τη δικιά μου. Ω, στα groups ήταν απέναντι στην Μπάρτσα ο Πέδρη. Τι γίνεται, μόλις τις ομάδες του το παίξει. Τη Rangers νικήσαμε, τη Juventus, χάσαμε από την Παρί. Ήμασταν close στο τσουλού, τουλάχιστον κάναμε μια καλύτερη πορεία στο Champions League. Αλλά μείναμε άτυπη, ρε φίλε, με City. Ένα community shield.
Klein Mind. Λοιπόν, για τελευταία σεζόν ξέρετε τι, λέγατε, τι έλεγα να κάνω. Έλεγα να τον επιστρέψω τον Πέδρη πίσω στη Las Palmas, όπου ξεκίνησε τη σεζόν. Θα τον επιστρέψω μόνο αν η Las Palmas έχει ανέβει στη La Liga. Αν είναι στη League 2, δεν νομίζω να το κάνω. Δεν έχει Las Palmas μέσα. La Liga Smart Bank, στη 2 δηλαδή, και δεν έχει μπει καν στα playoffs για άνοδο. Άρα, θα δούμε πού θα πάει στην τελευταία του σεζόν ο Πέδρη. Δεν ξέρω ακόμα, μπορεί να κάτσουμε και City. Έμεινε και στο 91 overall, λέει ο Πέδρη. Στις εμφανίσεις θα έχει 57 εμφανίσεις. Τελικά δεν ήταν τόσο άσχημη σεζόν. Έβαλε και τα 9 γκολάκια του. Έβαλε και τις 12 assists. Πάμε να δούμε τι θα κάνει και στην τελευταία του. Τι πάει Αύγουστο. Τι λέει εδώ, ρε. Μπάγκαρε το σύμπαν, έτσι. Ρε, τι έχει πάθει, ρε. Αχ, έχω βαρεθεί να μπαγκάρει, ρε, κάθε career που κάνω. Λοιπόν, θα κάνω ένα save, γιατί φοβάμαι μην γίνει καμία βλακεία. Πάει, βλέπετε, από τον Ιούνιο πάει στον Αύγουστο. Δεν ξέρω τι περίεργα κάνει. Έντερ transfer offer, να το, κατευθείαν μας ήρθε. Από Bayern, ανταλλαγή με Nkunku. Α, δύο προδότες μαζί. Ωπα ρε μπρο, Bayern. Η αντίπαλος της Λειψίας, η Bayern. Ξέρετε τι, θα πατήσω reject. Γιατί κατάφερα να την αντιμετωπίσω στα ίσα την Bayern. Και δεν θέλω να πάω σε αυτή την ομάδα ενώ ήμουν στη Λειψία. Και deal, swap deal εντωμεταξύ με Nkunku που έπαιζε και αυτό στη Λειψία. Πάλι Πέδρη transfer offer. Ελπίζω μια καλύτερη πρόταση, μη δω καμία Real. United! Πήγε 92 ο Πέδρη. Ανέβηκε τώρα. Manchester United ανταλλαγή με Van de Beek. Αυτό θα μέψινε. Η United πήρε πέρσι το πρωτάθλημα. Και θέλω να δω αν είμαστε κιόλας συμπαίκτες με τον Κριστιανό. Βέβαια δεν ξέρω Κριστιανό αν παίζει ακόμα. Damn accept, ναι. Θα πάω στον αιώνιο εχθρό μου, ρε φίλε. Εδώ θα πάω στον αιώνιο εχθρό γιατί η City δεν μας έχει δείξει ότι αξίζει. Έλα, όλε. Φύγε λίγο να έρθει ένα σωστό προπονητή τώρα. Για φύγε λίγο. Λοιπόν, United φέτος έχει στράγγερο σημέ. Ναι, ο Κριστιανό Ρονάλντο δεν είναι πια στην ομάδα από ό,τι βλέπουμε. Μπρούνο Φερνάντες εδώ πέρα. Ο Πέδρη με τον Φρεντ θα είναι στα CDM. Αλλά θα μπει ο Χόιμπιερκ. Έχει πάρει και παρέχο, έχει πάρει και παρέδες. Απλά τώρα στο CDM ο Πέδρη μπορεί να μην βάλει πολλά γκολ όπως ήταν και με τη Λειψία. Έχει πάρει και Μπραχίμ Ντίας βλέπουμε. Έγινε στα αριστερά. Εννοείται όχι. Θα μπει ο Κανσέλο. Κι άλλος προδότης εκτός από τον Πέδρη. Πάμε να δούμε αν ο Πέδρη μπορεί να φτάσει έστω 93 ή 94 rating στη τελευταία του σεζόν. Πάντως είδατε, ξεκίνησε από 81 και πλέον έχει φτάσει στο 92. Έχει ανέβει σύνολο 11 ratings. Οι εβδομάδες πλέον βλέπετε είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Το πολύ να πάει 93 rating και βλέπουμε το λιγότερο είναι στο Playmaker που είναι 237 εβδομάδες. Το δεύτερο μας rewind έφτασε στο τέλος του. Θα κλείσει καλά παίρνοντας μια Premier League back to back. Έχω ένα κακό προαίσθημα για τη United να πω την αλήθεια. Δεύτερη μας πρώτη να βγει Arsenal. Τι άλλο θα δούμε. Πήρε Arsenal πρωτάθλημα. Εδώ φαίνεται ότι το FIFA δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό. Ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δεύτερη πάλι. Έχουμε την κατάρα του δεύτερου με τον Πέδρη από ό,τι φαίνεται. Και στη City και στη United δεν θα καταφέρουμε να τον πάρουμε. Το πήρε η Arsenal. Θέλω πάρα πολύ να δω τι παίκτες έχει η Arsenal. Πάρα πολύ. Πάμε λίγο Community Shield. Sorry fans της Arsenal, αλλά ξέρετε ότι είναι μίμη Arsenal γενικά. Το πήραμε. Άιντε. Για Community Shield καλοί είμαστε. FA Cup. Θα το χάσουμε το FA Cup. Το πήρε η City. Εμείς χάσαμε από τη Wolves 4-3 στον ημιτελικό. Καραμπάω, άιντε ρε. Σόπα, νικήσαμε και τη City και όλο στον τελικό. Όπα ο Πέδρη. Όπα, κάπου όπα, φαντάζεται να τους έβαλε και γκολ και να έκανε. Sorry μάγκες, sorry. Πάμε και στο Champions League τώρα. Πρώτη στα groups με Villarreal. Αυτή η Villarreal να ακολουθάει μια ζωή τη United. Τι φάση. Και πάλι αποκλειστήκαμε round of 16. Το Τσουλού πολύ σκαντά ρε φίλε. Μόνο με τη City κάναμε κάτι στο Τσουλού. Εκεί πέρα ήταν ουσιαστικά η χειρότερη σεζόν γιατί μείναμε άτιτλοι. Πολύ χάλια το Champions League. Δεν μας ήθελε καθόλου γενικά. Πάμε πρωτού δούμε λίγο τον Πέδρη. Να δω λίγο τους παίκτες της Arsenal γιατί έπαθα ένα μικρό σοκ πριν. Μπενασέρ έχει, μάλιστα. Μπενίτε στο τέρμα. Έχει τον Harvey Elliot της Liverpool. Η Siri, πολύ καλό είναι η Siri. Φοφανά στο CB. Έχει Γκορέτσκα. Δεν λέω, έχει κινηθεί σε μεταγραφές αρκετές. Μαρτινέλη βλέπουμε έχει πάει 85. NDD έχει πάρει και NDD. Μπορώ να πω ότι έχει πάρει πολλούς παίκτες. Και Ρομέρο βλέπουμε στο CB. Και Αντρέ Σίλβα πήγε στην Arsenal. Άι Σιμών επίσης στο τέρμα. Πρίνει 86. Απαμεκανό 90. Okay. Και Όντεγκαρντ 88. Το δέχομαι τότε. Το δέχομαι. Έχει κινηθεί ωραία σε μεταγραφές. Έχουν ανέβει κάποιοι παίκτες rating. Και έμεινε στο 92 Πέδρη. Θα παίξει 55 μας. Νομίζω τα περισσότερα που έχει παίξει γενικά. Πάντα κάτι 40 βαρούσε. Και θα βάλει 7 γκολ και 5 assist. Παρόλο που ήταν σαν CDM ρόλος, έβαλε γκολάκια φέτος. Νομίζω πως η καλύτερη σεζόν γενικά ήταν με τη Λειψία. Όχι σε θέμα stats, σε θέμα το τι έκανε με την ομάδα. Αλλά και πάλι είχε 11 assist τότε και ένα γκολ δεν ήταν άσχημα. Ένα καλό rewind, δεν θα πω ότι ήταν άσχημο.
σε θέμα στις τελευταίες σεζόν λίγο μας τα χάλασε, αλλά γενικά ήταν good. 92 overall από 81, ανέβηκε συν 11, θα μπορούσε να πάει 93-94. Νομίζω πως ήθελε λίγο παραπάνω πουσάρισμα. Μετά οι εβδομάδες ανέβηκαν πολύ. Μπορεί και η κεντρική να είναι και πιο δύσκολο να ανέβουν rating. Αυτό είναι το rewind για σήμερα. Μετά από πάρα πολύ καιρό έχουμε και πάλι rewind και από εδώ και πέρα θα έχουμε πολύ πιο συχνά. Θα έχουμε και επίσης τα βίντεό μας τα παλιά με τα VS Match. Επιτέλους επιστρέφουν και αυτά. Δεν έχουμε κάνει ακόμα στο FIFA 22 VS Match. Οπότε να είστε σε ετοιμότητα, ίσως να είναι και το επόμενο βίντεο. Τώρα, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like, subscribe στο κανάλι, φτάσουμε τους 50.000 subscribers και καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο που έρχονται. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιον άλλο παίκτη θα θέλετε να δείτε για rewind. Τα social media όπως είναι το Instagram, το TikTok, το Facebook και το Trovo θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Ελάτε Trovo, κάντε ένα follow, κάντε και ένα account. Πραγματικά θα το εκτιμήσω πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρετε πόσο βοηθάτε με το view σας, γιατί ανεβαίνει το watch time και στηρίζετε τρελά. Οπότε όσοι δεν ξέρετε για τα στριμάκια, περάστε από Trovo. Τα λέμε.